χέρι στον θησαυρό του Μακαρέντι θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή, εικάζεται πως μπορεί να φτάνουν και στα 3 δις ευρώ οι αδρανείς καταθέσεις που λιμνάζουν επί μια 20ετία ή και παραπάνω στα θησαυροφυλάκια των ελληνικών τραπεζών. Πιθανότατα να μην υπάρχουν λογαριασμοί, γιατί όλοι όσους λογαριασμούς για να έχουν στην άκρη κάποια χρήματα για ανάγκη, για πρώτη ανάγκη, σχεδόν τα χρησιμοποιούν, οπότε ακίνητοι λογαριασμοί φρονώ ότι τόσο πολύ όσο προσδοκά το κράτος δεν θα υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν κάποιες κληρονομίες που είναι χαμένες, ίσως κάποια, τα 3 δισεκατομμύρια που υπολογίζουν νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξο ως ποσό. Όλα αυτά που ρυθμίζουν κάθε μέρα, τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, συμβάλλουν στο να εισπράττει τα χρήματα από τον κόσμο που δεν έχει είτε συντάξεις είτε μισθούς, διότι δεν μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα από αυτούς που οφείλουν τεράστια ποσά. Είτε φοροφυγάδες, είτε πάσης μορφής καταχραστές του δημοσίου. Τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει στο μάτι αυτές τις αδρανές καταθέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προβλέπεται να δώσει για διαβούλευση το νομοσχέδιο, στο οποίο προβλέπεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κατάσχεσης των αδρανών καταθέσεων υπέρ του δημοσίου με την παρέλευση της 20ετίας. Δεν μου φαίνεται τίποτα καλό πλέον. Δεν υπάρχει τίποτα έσχο, δεν υπάρχει τίποτα ανώμημο. Το ίδιο το κράτος είναι ο κλέφτης. Από εκεί πέρα όλοι υποφέρουμε. Δεν είναι πολλά τα λεφτά που μπορεί να υπάρχει σε ένα λογαριασμό, αλλά αν τα θρήσει συνολικά από πολλούς λογαριασμούς σε μια τράπεζα, μαζεύεται ένα ικανοποιητικό ποσό βέβαια. Τώρα, σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, δεν θα γλιτώνουν από την κατάσχεση ούτε οι λογαριασμοί με μικρό ποσά. Αν μαζί με τους στόχους το υπόλοιπό τους ανέρχεται σε 100 ευρώ και άνω, οι τράπεζες θα απευθύνουν 3 προειδοποιήσεις στους καταθέτες, μία ανά πενταετία. Αν το ποσό λοιπόν είναι μικρότερο, αρκεί να γίνει μία, μόλις συμπληρώσει ο λογαριασμός 5 χρόνια κινησίας για να κατάσχει το δημόσιο μετά από μία 15ετία. Πολλούς κλέφτες υπάρχουν. Και αυτοί τα τρώνε. Και φτωχολογία πληρώνει. Ο καινούργιος νόμος θα προβλέπει 3 ειδοποιήσεις από τις τράπεζες προς τους καταθέτες. Κάθε 5, το 5ο, το 10ο και το 15ο χρόνο μιας ακίνητης κατάθεσης. Και αν στις 3 αυτές ειδοποιήσεις δεν απαντήσει κάποιος δικαιούχος του λογαριασμού, τον 20ο χρόνο θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο του κράτους. Τα λεφτά πάντως λέγεται πως θα πάνε για καλό σκοπό, δηλαδή για ειδικούς σκοπούς στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στα θέματα υγείας, εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο.